το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής, την αντίσταση του λαού για την αξιοπρέπεια και την ελευθερία, παρήλασαν τα νιάτα και στην πόλη του Ηρακλείου με τα μηνύματα της 28ης Οκτωβρίου να παραμένουν διαχρονικά και επίκαιρα. Πως οι λαοί που ξέρουν να ζουν και να πεθαίνουν για την ελευθερία δεν νικούνται ποτέ. Στον κόσμο υπάρχει ένα αγαθό πιο πολύτιμο από τη ζωή. Πιο γλυκό από την ευτυχία η ελευθερία. Και οι Έλληνες, πολλές φορές στη διάρκεια της ιστορίας τους, αγωνίστηκαν με νύχια και με δόντια για την απόκτηση και διατήρηση της ελευθερίας τους. Για την υπεράσπιση του χώρου αυτού που τους ανήκει εδώ και 3.000 χρόνια. Το έπος του 40 καταγράφηκε στις πιο λαμπρές σελίδες της νεότερης ιστορίας μας, η οποία μας διδάσκει ότι το παρελθόν σφυριλατεί το παρόν και προδιαγράφει με φωτεινά χρώματα το μέλλον. Εθνική ημέρα υπερηφάνειας τιμής και μνήμης, η 28η Οκτωβρίου, με τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να τιμούν τους ήρωες και αγωνιστές του έπους του 40 που αντιμετώπισαν με θάρρος και αυταπάρνηση τον φασισμό και τον ναζισμό. Και τώρα διέρχονται μπροστά από το χώρο των επισήμων λόγους ενοφυλάκων των δύο δημιουργιών του τάγματος ενοφυλακής Ηρακλείου. Είναι οι φύλακες του έθνους που έχουν ταχθεί στην υπηρεσία της πατρίδας μας και διακρίνονται για την πίστη, την αποσίωση και την αγάπη τους τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο. Οι εθνοφύλακές μας μαζί με το στρατιωτικό προσωπικό του ενεργού στρατού και βέβαια μαζί με τους εφέδρους αξιωματικούς και οπλίτες αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδειξη του μεγαλείου των Ελλήνων. Η θυσία των προγόνων μας αποτελεί φαρό φωτεινό στην ιστορική πορεία του τόπου μας και κορυφαίο σημείο της συλλογικής μας μνήμης. Συνεορτάζομαι σήμερα τη σκέπη της Παναγίας μας στο γένος των Ρωμιών, αλλά και την δύναμη της ψυχής του Έλληνα να μην ανέχεται ζυγό δουλείας οποθενδήποτε κι αν προέρχεται. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το Τμήμα Ηρακλείου τιμάει τους αγώνες του έπους του 40. Ταυτόχρονα τιμούμε και όλες εκείνες, τις αδελφές νοσοκόμες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Συνέβαλαν πραγματικά στην Πίνδο αλλά και στις κατεχόμενες πόλεις τότε της χώρας μας για να ανακουφίσουν τον ελληνικό λαό. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, πλήθος κόσμου παρακολούθησε τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση και στο Ηράκλειο. Η σημερινή επέτειος μας θυμίζει το μεγαλειώδες όχι απέναντι στην υποταγή, το οποίο είναι ουσιαστικά ναι στην ελευθερία και τη ζωή.